είχα την ελπίδα ότι στη χώρα μας δεν θα δούμε σκηνές παρόμοιες με αυτές που βλέπαμε από τα δελτία των ειδήσεων, τα ειδησιογραφικά sites στην Βόρεια Ιταλία στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Δυστυχώς διαψεύστηκα, δυστυχώς δεν το αποφύγαμε. Η κατάσταση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι δραματική. Ιδιαίτερα τη Δράμα, ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Δράμας, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Προφανώς και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες γι' αυτό. Όμως τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι να βρεθούν λύσεις για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Το πάρεσα μέτρια στο σπίτι. Εντάξει, ήταν μια περιπέτεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ξεχάσουμε τον πρώτο θάνατο της νοσηλεύτριας που έχουμε. Ήταν κάτι συγκλονιστικό για μας, να χάνουμε δικούς μας ανθρώπους και τους 25 γιατρούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα στο σπίτι τους και νοσούν. Ένας τεράστιος αριθμός, όπως αντιλαμβάνεστε, από τους ελάχιστους γιατρούς που έχουμε παραμείνει. Και οι υπόλοιποι αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, είμαστε αυτοί που έχουμε νοσήσει και έχουμε επανέλθει για να ξανααναλάβουμε τα καθήκοντά μας. 5 ειδικοί γιατροί προσπαθούν να χειριστούν και τους 140 ασθενείς αυτούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν είχε το νοσοκομείο τη δυνατότητα με αυτό το προσωπικό και αυτούς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να διαθέσει τόσες πολλές κλίνες για τον COVID. Έχουμε τμήματα τα οποία λειτουργούν με 11 νοσηλευτές όλο το τμήμα. Τις οικογένειές μας αυτή τη στιγμή τις έχουμε ξεχάσει. Εγώ έχω κάνει 6 εφημερίες σε 7 μέρες. Έχω κάνει 6 εφημερίες σε 7 μέρες. Δεν βγαίνει αλλιώς το πρόγραμμα. Αυτό που προτείναμε εμείς ως εργαζόμενοι είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Όταν υπάρχει ένα κράτος οργανωμένο, μπορεί να σχεδιάσει, να οργανώσει, να στελεχώσει τις μονάδες υγείας του. Μπει κανείς στους οργανισμούς των νοσοκομείων, υπολείπονται, η πραγματικότητα υπολείπεται από αυτό που προβλέπεται, συνήθως γύρω στο 40% με το όχι πλούσιοι, όλοι έρχονται στην ανάγκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έρχονται εδώ στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή. Και τώρα είναι και μια ευκαιρία, διότι και αποθεματικά υπάρχουν στη Δημόσια Ταμεία και το κλίμα στην κοινωνία έχει αλλάξει και την βλέπουμε τι γίνεται, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λένε περικοπές, σου λένε ενισχύστε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αυτή τη στιγμή περίπου το 25% του προσωπικού του νοσοκομείου δεν είναι μόνιμο. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα τελειώσει σαν κακός εφιάλτης, θα έχουν χαθεί πόσες ανθρώπινες ζωές, θα έχουν χαθεί, εμείς θα έχουμε πλέον εξοντωθεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι τελικά και η κατάσταση συνεχίζει να είναι ίδια. Και λυπάμαι πραγματικά που αντί να προσλαμβάνουμε γιατρούς, προσλαμβάνουμε συνοριοφύλακες και ειδικούς φρουρούς. Δίνετε στήριξη στην ανθρώπινη ζωή με ρίσκο της δικής σας της ζωής, έτσι. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν υπάρχουν λόγια κανένας για να ευχαριστήσει για αυτό που κάνετε, αλλά η δική μας η ευθύνη είναι να αναδείξουμε αυτά τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα. Και όχι απλά χειροκροτήματα. Γιατί χειροκροτήματα δεχτήκατε και στην πρώτη φάση. Αλλά μείναμε στο χειροκρότημα. Εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κουράγιο και δύναμη.